Νέα άνοδος του πληθωρισμού στην Ευρώπη με τις τιμές σε ενέργεια και κατ' επέκταση σε αγαθά και υπηρεσίες να παραμένουν πρωταγωνιστές της ανόδου. Τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 10,7% όταν στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 8,1% από 7,5% τον Απρίλιο και 7,4% το Μάρτιο. Ο πληθωρισμός όντως αυξήθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι τα δομικά στοιχεία του είναι πολύ ψηλότερα από αυτά που πραγματικά αποτυπώνονται ως στατιστικό δεδομένο. Δηλαδή ο πληθωρισμός μπορεί να είναι και 11%, ο πραγματικός και 12% και 13%, αλλά έχει μια δυναμική η οποία δεν φαίνεται ακόμα, θα φανεί στην πορεία. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το μήνα Μάιο στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναρριχήθηκε σε νέα υψηλά στο 10,7% από 9,4% και 8% τον Μάρτιο, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Σκεφτείστε ότι είστε μια οικογένεια όπου εργάζεται ένα μόνο μέλος της και παίρνει βασικό μισθό. Το βασικό μισθό με την αύξηση που ανακοίνωσε πρόσφατα. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε ανατιμήσεις, δεν μιλάω για τη βενζίνη, ας πούμε ότι δεν μετακινείται, ανατιμήσεις στα προϊόντα της καθημερινότητας. Το γάλα, τα μακαρόνια, ντομάτες κτλ. Κατά 20%. Αυτομάτως αυτή η οικογένεια χωρίς να κάνει τίποτα είναι φτωχότερη κατά 20%. Για να πούμε τα πράγματα ακριβώς και για να καταλάβουμε τι σημαίνει πληθωρισμός. Βασικές αιτίες της συνεχιζόμενης ανόδου του πληθωρισμού σε επίπεδο Ευρωζώνης παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 39,2%. Ακολουθούν τα τρόφιμα, ποτά και καπνικά με άνοδο 7,5% από 6,3% τον Απρίλιο, τα μη βιομηχανικά προϊόντα 4,2% από 3,8% τον Απρίλιο και οι υπηρεσίες σε ποσοστό αύξησης 3,5% από 3,3% τον Απρίλιο. Δυστυχώς, γιατί υπάρχει μια παρερμηνία των πραγμάτων. Ο πληθωρισμός δεν είναι φαινόμενο που δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης της ενεργειακής. Είναι φαινόμενο το οποίο είχε εμφανιστεί το 2021 λόγω της κρίσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, λόγω του COVID. Κανένας όμως τότε δεν αντιλαμβανόταν την ισχύ αυτής της δυναμικής του πληθωρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κυβέρνησης, που μάλλον ακολουθούσε αυτά που λέγανε στο εξωτερικό, ότι είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, είναι πρόσκαιρη διαδικασία, θα διορθωθεί και όλα θα πάνε καλά. Μέχρι που ήρθε ο πόλεμος και εντάχθηκε το φαινόμενο αυτό και αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία, επειδή η ελληνική οικονομία έχει παθογένειες μιας δεκαετίας, τις κουβαλάμε από μνημόνια, τις κουβαλάμε από το COVID, αντιλαμβάνεστε ότι όταν μπαίνει ένα στοιχείο μέσα που είχαμε να το δούμε 20 χρόνια, λέγεται πληθωρισμός. Αυτές οι παθογένειες και οι στρεβλότητες εντείνονται και θέλουν ειδικά μέτρα, ειδική προσέγγιση και μια ειδική φιλοσοφία για το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα ισορροπήσει η ελληνική οικογένεια και η οικονομία.